Το περίμενα πάρα πολύ. Το θέλαμε γιατί έχουμε εγγόνια και πρέπει να τα δούμε. Έχει περπατήσει και δεν το έχω δει. Το πρόγραμμα εμβολιασμού έχει πατήσει γκάζι. Ξεπεράσαμε 3.075.000. Το σημαντικό ότι έχουμε για τέταρτη μέρα καταρρίψαμε το ημερήσιο ρεκόρ εμβολιασμών. Από τη Μεγάλη Δευτέρα έχουμε καθημερινά καινούριο ρεκόρ. Τις επόμενες μέρες θα είμαστε λίγο πιο χαμηλά γιατί είναι οι μέρες των γιορτών. Από 5-5 έχουμε ανάπτυξη 1.500 εμβολιαστικά κέντρα και θα προσθεθούν κι άλλα μέχρι το τέλος Μαΐου. Τον Ιούνιο θα μπορεί να πλησιάσουμε και τα 2.000 εμβολιαστικά κέντρα. Από την Τετάρτη οι εμβολιασμοί θα είναι εκεί. Θα ξεπεράσουν τις 95.000. Στις νεαρές δε ηλικίες η ανταπόκριση ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Κατακόρυφα αυξημένη είναι η ζήτηση σε ραντεβού για εμβόλιο με το που άνοιξε η πλατφόρμα για την ηλικιακή ομάδα 40-44 αλλά και για την ηλικιακή ομάδα 30-39. Περίμενα, αγωνιούσα να το κάνω. Να πάρουμε τις ώρες μας πίσω. Η ελευθερία βρίσκεται πρώτων πυλών με το Υπουργείο Υγείας να υπολογίζει πως σε 2 μήνες θα έχουν εμβολιαστεί όλοι όσοι το επιθυμούν. Θα εμβολιαστεί όποιος ενήλικας θέλει, όλοι, οριζοντίως μέχρι 30 Ιουνίου. Στις αρχές Μαΐου θα ανακοινωθεί και το πρόγραμμα εμβολιασμού στο σπίτι για άτομα που δεν μπορούν εύκολα να μετακινηθούν. Σε αυτή την περίπτωση θα χορηγείται το μονοδοσικό εμβόλιο της Johnson & Johnson. Οι κατάκητοι θα λάβουν το εμβόλιο εφόσον το επιθυμούν κατοίκων. Γι' αυτό θα υπάρχει ειδική πρόβλεψη. Στις περιπτώσεις αυτές είναι καλύτερα να πάμε στο μονοδοσικό εμβόλιο. Από τα μέσα Μαΐου θα υπάρχει επαρκής δοσολογία και του εμβολίου Johnson & Johnson που έχει την ιδιαιτερότητα ότι είναι μίας δόσης. Οι επιστήμονες εκτιμούν πως η χώρα μας θα κατακτήσει τη λεγόμενη ανοσία της αγέλης φέτος το καλοκαίρι. Καταρχάς έχουμε τους εμβολιασμούς οι οποίοι έχουν επιταχυνθεί και μπορεί να φτάσουμε σε ένα επίπεδο 40-50% μέχρι τέλος Ιουνίου. Έχουμε ήδη κάποιους οι οποίοι έχουν ανοσία λόγω ασθένειας. Επομένως, νομίζω ότι την ανοσία της αγέλης που λέμε για το καλοκαίρι, για τις συνθήκες μεταδοτικότητας του καλοκαιριού, θα την πετύχουμε. Μέχρι τότε, ωστόσο, το σύστημα υγείας θα παραμένει σε πίεση. Έχουμε μια μικρή κάμψη αυτή τη στιγμή στις αγωγές, που το βλέπουμε τις τελευταίες λίγες μέρες. Δεν τη βλέπουμε ακόμα στις μονάδες. Δηλαδή, οι άρρωστοι που είναι μέσα για πολύ καιρό. Οι άρρωστοι μονάδες είναι πιεσμένες ακόμη, αλλά η θάλαμη έξω τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα και νομίζω ότι θα είναι καλύτερα πολύ σύντομα. Οι επιστήμονες υπολογίζουν πως μετά το Πάσχα θα μπορούμε να συζητήσουμε και για την κυκλοφορία των εμβολιασμένων ή την παρουσία τους σε κλειστό χώρο χωρίς μάσκες.